Βασιλέων Β. Είμαστε στη σελίδα 360 και Β κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 360, δεύτερο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Και ειδώντες αυτόν οι των προφητών, οι εν Ιεριχώ εκ του απέναντι, είπων το πνεύμα του Ηλία επαναπαύθη επί των Ελισαίων, και ήλθον συνάντησαν αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπων προς αυτούν, ιδού τώρα πεντήκοντα δυνατοί άνδρες, είναι μετά τον δούλο σου. Ας υπάγωση παρακαλούμε και ας ζητήσουμε τον Κύριόν σου, μήποτε σήκωσεν αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψε αυτόν επίτηνος όρους ή επίτηνος κοιλάδος». Και είπε, μη αποστείλετε, αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσο ώστε ισχύνετο, είπεν αποστείλατε. Απέστειλαν λοιπόν πεντήκοντα άνδρας και ζήτησαν τρεις ημέρες πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμειναν εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, δεν σας είπα μη υπάγετε? Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισαί, ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγωνος. Και είπε, φέρετε εμι φιάλιν κενήν και βάλετε άλαση σε αυτήν, και έφεραν προς αυτόν και εξήλθεν εις την πηγήν των υδάτων και έριψε το άλας εκεί και είπε, νου το λέει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα, δεν θέλειστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά των λόγων του Ελισαί, τον οποίον ελάλησε. Και ανέβη εκεί ήθεν εις Βεθήλ, ενώ αυτός ανέβαινε εν τη οδό, εξήλθον εκ της πόλεως παιδεία μικρά και ενέπαιζον αυτόν και έλεγον προς αυτόν, ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε φαλακρέ. Ο δε εστράφειο πίσω και ειδών αυτά, κατηράστη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθον εκ τους δάσους δύο άρκτη και διεσπάραξαν εξ αυτών 42 παιδεία. Και πήγαινε εκείθεν εις το όρος την Κάρμιλον και εκείθεν επέστρεψεν εις Σαμάρια. Ο δε Ιωράμ, ο γιος του Αχαάβε, βασίλευσεν επί των Ισραήλεν Σαμαρία το 18 έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα. Και βασίλευσεν έτη 12 και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, οχή όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, διότι εσήκωσε το άγαλμα του Βάαλ, το οποίο είχε κάμει ο πατήρ αυτού πλην τούτο, πλην ήτο, προσκεκορημένος εις τα σαμαρτίας του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, όσοι έκαμε τον Ισραήλ να μαρτήσει, δεν απαμεκρύνθη από αυτόν. Μισά δε ο βασιλεύς του Μωάβ είχε πίμνια και έδιδεν στον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτών. Και αφού απέθανε ο Αχάβ, επεστάτησαν ο βασιλεύς του Μωάβ κατά του βασιλέως του Ισραήλ. Και εξήλθεν ο βασιλεύς Ιωράμ εκ της Σαμαρίας κατ' εκείνων των καιρών και απερίθμισε πάντα τον Ισραήλ και πήγε και απέστειλε προς Ιωσαφάτ το βασιλέα του Ιούδα λέγον, ο βασιλεύς του Μωάβ απεστάτησε κατ' εμού. Έρχεσαι με τεμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμον. Ο δε είπε, θέλω αναβεί. Εγώ είμαι ο σύ, ο λαός μου ως ο λαός σου, η ύπη μου ως η ύπη σου. Και είπε, δια ποίας οδού θέλομαι να αναβεί. Ο δε απεκρίθη δια της οδού τσερί μου εδών. Και πήγαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδών και περιήλθον οδών 7 ημερών και δεν είναι το είδωρ δια το στρατόπεδον και δια τα κτίνη τα ακολουθούντα αυτούς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο βεβαίως συνεκάλεσεν ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις τη χείρα του Μωάβ. Ο δε Ιωσαφάτ είπε, δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσω με τον Κύριον δι' αυτού. Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπε, είναι εδώ Ελισαί ο γιος του Σαβάτ, ώστις επέχε εν είδωρ εις τας χείρας του Ηλία. Και είπε ο Ιωσαφάτ, λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού. Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπε ο Ελισαί προς τον βασιλέα του Ισραήλ, τι είναι μεταξύ εμού και σου? Είπαγε προς προφήτας πατρός σου και προς προφήτας μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ, μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τούτους βασιλείς για να παραδώσει αυτούς στη χείρα του Μωάβ. Και είπε ο Ελισαί, ζει Κύριος των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε, βεβαίως εάν δεν εσεβόμην το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα δεν ήθελον επιβλέψει προς Εού, δε ήθελον σε ειδή. Αλλά τώρα φέτε μη ψαλτοδόν.
Και ενώ έψαλεν ο ψαλτοδός, ήλθεν επ' αυτόν η χείρ του Κυρίου και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδαν ταυτήν λάκους λάκους. Διότι ούτω λέει Κύριος, δε θέλετε η διάνεμον και δεν θέλετε η διβροχήν, και αυτή η κοιλάς θέλει πληστή ύδατος και θέλει πει σεις και τα πίμνιά σας και τα κτίνη σας, αλλά τούτο είναι μικρόν πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου και εις την χείραν σας θέλω παραδώσει και το μαύ. Και θέλετε πατάξει πάσαν οχυράν πόλην και πάσαν εκλεκτήν πόλη, και θέλετε καταβάλει παν δέντρων καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγάς των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθήν μερίδαν γης. Και το πρωί ενώ ετελείτο η προσφορά, ιδού ήλθον ύδατα από τις γης του Εδόμ και επλήστη γη υδάτων. Και ότε ήκουσαν πάντες ημω αβείτε ότι ανέβησαν οι βασιλείς για να πολεμήσουν αυτούς, συνηθρίστησαν πάντες, οι μαχαίραν περιζωνήμενοι και επάνω και στάθησαν επί των συνόρων. Και εξηγέρθησαν το πρωί και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος επί τα ύδατα, είδον οι μοιαβείτε εκ του απέναντι τα ύδατα κόκκινα ως αίμα. Και είπον, τούτο είναι αίμα. Βεβαίως οι βασιλείς επολέμησαν και εκτυπίδησαν με τα λήλων. Τώρα λοιπόν εις τα λάφυρα Μωάβ. Και ότε ήλθον εις το στρατόπεδο του Ισραήλ, εσηκώθησαν οι Ισραηλίτε και επάταξαν τους Μωαβίτας, ώστε έφυγον από προσώπου αυτών και κτυπώντες τους Μωαβίτες εισήλθον εις την γήν αυτών. Και κατέστρεψαν τας πόλεις και εισπάσαν αγαθήν μερίδαν γης, έριψαν έκαστος την πέτρα αυτού και γέμισαν αυτήν και πάσα τα σπηγάς των υδάτων ενέφραξαν και πάν δέντρων καλών κατέβαλων, ώστε εν κύρ αρασέθ έμειναν οι λήθοι αυτής και κυκλώσαντε σφενδονιστέ επάταξαν αυτήν. Και ότε βασιλεύς του Μωάβ είδεν ότι η μάχη υπερίσχυε εναντίον αυτού, έλαβε με θεαυτού 700 άνδρας ξυφύρης δια να διακόψωσει το στράτευμα μέχρι του βασιλέως Εδόμ πλην δεν ειδηνήθησαν. Τότε έλαβε τον πρωτότοκον αυτού ιών, ως της έμελε να βασιλεύσει ανταυτού και προσέφερεν αυτόν ολοκαύτωμα επί του τείχους. Και έγινε αγανάκτηση μεγάλη εν το Ισραήλ και αναχωρήσαντες από αυτού επέστρεψαν εις την γη αυτών. Αμήν. Ο αδερφός ο Ελισέ, ο προφήτης του Κυρίου, που ακολούθησε καταπόδας τον Ηλία, έχοντας πλήρη αποκάλυψη ότι έφτασε ο καιρός που ο Κύριος θα παραλάβει τον Ηλία επάνωθεν της κεφαλής του. Δεν ήταν ο μόνος. Σε πολλούς προφήτες το είχε αποκαλύψει ο Θεός, πολλοί άνθρωποι του ήξεραν, αλλά αδερφοί αγαπητοί, ένας είναι αυτός που κέρδισε την ευλογία του Θεού. Βλέπετε, η αποκάλυψη, η φανέρωση, η γνώση των πραγμάτων δεν οδηγεί στο να ο Θεός ευλογήσει τον άνθρωπο. Ο ζήλος, η επιμονή, ο ζήλος για τα πνευματικά, ο ζήλος για το έργο του Θεού, η επιμονή στο έργο του Θεού είναι αυτή που θα τολμούσα να πω αναγκάζει το Θεό να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο σε κάποιον ή σε κάποιους από τους πολλούς που έχουν αποκάλυψη του Λόγου, αλλά η αποκάλυψη του Λόγου δεν τους οδηγεί σε αυτό που θέλει ο Θεός, στην αφιέρωση. Η αφιέρωση είναι μεγάλη λέξη, αδελφοί. Γι' αυτό και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία λέει η Γραφή, όταν ο Θεός οδηγούσε κάποιους να χειροτονήσουν πρεσβυτέρους, τους αφιέρωναν στον Κύριο. Αφιέρωση είναι πολύ σοβαρή λέξη και σημαντική ιδιότητα του ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός μετά πάσης βεβαιότητος ευλογών θα τον ευλογήσει και πληθύνων θα τον πληθύνει. Όταν λέμε αφιέρωση, δεν εννοούμε μόνο στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στην υπακοή. Αυτά βεβαίως είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αλλά όταν λέμε αφιέρωση, εκείνο το οποίο εννοούμε είναι ότι εμείς δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας, αλλά κάνουμε
πάντοτε ό,τι θέλει ο Θεός. Και αυτό που θέλει ο Θεός δεν είναι το πιο εύκολο. Αντιθέτως, μάλιστα, αυτό που θέλει ο Θεός είναι το πιο δύσκολο. Αλλά δεν λαμβάνει υπόψη του ο άνθρωπος ο αφιερωμένος στο Θεό ούτε την καλοπέρασή του, ούτε την άνεσή του, ιδιαιτέρως ούτε τη γνώμη του, ούτε την άποψή του. Αλλά εκείνο που λαμβάνει υπόψη του είναι εξητάει τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Τι πρέπει να κάνει. Τι θέλει ο Θεός να κάνει. Και το εξητάει όχι έχοντας αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει, αλλά έχοντας αδειάσει εντελώς την καρδιά του, τη σκέψη του, δηλαδή τις επιθυμίες του, τη γνώμη του, ακόμη και τις επιθυμίες του, της σαρκός του, έχει αδειάσει εντελώς κάθε γήινη ανθρώπινη άποψη, προσωπική ή άλλη, και είναι έτοιμος εξητώντας από το Θεό και βέβαιος ότι ο Θεός που τον έχει φέρει μέχρι τώρα, ο Θεός θα του φανερώσει τι πρέπει να κάνει και συνέχεια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αδελφοί, να νομίζουμε ότι έχουμε τη γνώμη του Θεού. Είναι πάρα πολύ ασφαλές να νομίζουμε ότι κάνουμε λάθος. Όταν νομίσουμε ότι κάνουμε λάθος, τότε αυτό σημαίνει ότι ταπεινωθήκαμε, τότε σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και τότε και μόνο τότε εξητούμε με όλη μας την καρδιά ο Θεός να μας μιλήσει, να μας αποκαλύψει και να μας οδηγήσει το τι πρέπει να κάνουμε. Πιο ασφαλές είναι να μην κάνουμε τίποτα σε θέματα του έργου του Θεού, ακόμη και σε θέμα της ζωής μας, όχι με τεμπελιά, αλλά με υπομονή να μας οδηγήσει ο Θεός, να μας ανοίξει δρόμο ο Θεός, να φέρει ο Θεός τα πράγματα έτσι που να καταλάβουμε ότι προπορεύεται στη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί τις έσχατες αυτές οι μέρες χρειαζόμαστε τον ιδιαίτερο τρόπο της ευλογίας του Θεού στη ζωή μας. Τον χρειαζόμαστε, αδερφοί, γιατί αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος ευλογίας του Θεού στη ζωή μας θα μας διορθώνει, θα μας αγιάζει, θα μας προφυλάσει από τα λάθη μας, που μερικές φορές είναι και επώδυνα και τα πληρώνουμε στη ζωή μας και μερικές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας, με αποτέλεσμα να μην μετανοούμε κιόλας. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει αυτό το πνεύμα της αφιέρωσης, του αφιερωμένου ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο Ναζιραίος. Και ο Ναζιραίος, για να είναι αφιερωμένος, δηλαδή έχει αφιερωθεί τελείως στο θέλημα του Θεού για την Παλαιά Διαθήκη και σύμφωνα με τα μέτρα και το λόγο του Μωυσή, έμενε ακούρευτος, αλλά πρόσεχε ιδιαιτέρως το οποιοδήποτε μολυσμό του. Δεν έπινε καθόλου κρασί τις μέρες της αφιέρωσής του. Και επειδή πραγματικά για τον άνθρωπο είναι δύσκολο για να μένει αφιερωμένος στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στη Γενή Διαθήκη απαιτεί ο Θεός όχι λίγες μέρες, αλλά όλη μας τη ζωή να είμαστε αφιερωμένοι σε Αυτόν. Είναι ασφαλές. Ξαναλέω, μπορεί να είναι κουραστικό, μπορεί να είναι επώδυνο και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αλλά όμως είναι ασφαλές. Και θα δούμε και τις συνέπειες. Πράγματι, ο μόνος που ακολούθησε τον Ηλία μέχρι τέλους, αυτό λέει, θέλει και ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Και ο ίδιος τι λέει? Τους μαθητάς, αυτούς που μου έδωκας Πατέρα, τους αγάπησα μέχρι τέλους. Τι σημαίνει μέχρι τέλους? Χωρίς διακοπή. Και όμως ο Πέτρος τον πρόδωσε. Οι άλλοι 10 μαθητές τον εγκατέλειψαν. Μόνο, οι 9 πως ήταν τέλος πάντων, μόνο ο Ιωάννης έμεινε μαζί του. Όλοι χαθήκανε για το φόβο των Ιουδαίων. Το να αγαπάς κάποιον που είναι πολύ καλός αδερφός είναι εύκολο.
Τον αγαπάς όμως τους αδελφούς σου, στις παραξενιές τους, στα λάθη τους, στις αδυναμίες τους, στις αμαρτίες τους. Την αμαρτία δεν την αγαπάμε όπως ο Χριστός, αλλά τους αμαρτωλούς ο Θεός σας αγαπάει. Και όχι με λόγια και με γλώσσα, με όμορφα λόγια και πολλά λόγια, αλλά ο Θεός θέλει να αγαπάμε τους αδελφούς μας με έργο και αλήθεια. Τι θα πει έργο και αλήθεια? Με έργο, με κόπο, με θυσία, αλλά πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και ο Θεός μας βεβαιώνει ότι εκεί κάνει μια ιδιαίτερη ευλογία, δίνει παρησία στην καρδιά μας, και έχοντες παρησία στην καρδιά μας, ό,τι αν ζητάμε από το Θεό, ο Θεός το κάνει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν είναι τώρα, αδελφοί, να περπατάμε σε ρηχά νερά, δηλαδή να είμαστε χριστιανούλιδες, να είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Δεν είναι ο καιρός αυτός. Χρειαζόμαστε μετάνοια και επιστροφή. Εάν επιστρέψεις, Ισραήλ, σε μένα να επιστρέψεις, εμένα να ακολουθείς. Βγάζοντας όμως, γιατί δεν μπορείς να επιστρέψεις στο Θεό, βγάζοντας κάθε βδέλυγμα από τα μάτια σου, από τα αυτιά σου, από τη ζωή σου, από τη σκέψη σου. Και τότε ο Θεός θα κάνει τους ακούοντάς σε να ακούν το Λόγο του Θεού και να τους σώσει. Από όλους τους προφήτες, θυμάστε, ξεκίνησε από τη Βεθήλ, από τα Γάλγαλα, συνέχισε στη Βεθήλ, έφτασε στην Ιεριχώ. Πάντοτε υπήρχαν προφήτες που έλεγαν: ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος σου παίρνει τον Ηλία πάνω από το κεφάλι σου? Και έλεγε: το ξέρω, σιωπάτε. Αλλά αυτοί το ξέραν και έμεναν εκεί. Ο Ελισέ το ξέρε και προχώραγε, ζηλωτής. Και πολύ εύκολα μπορούμε να χαλάσουμε την αφιέρωσή μας όταν δεν φυλάμε πρώτον την καρδιά μας από το να βρωμίζει, να λερώνεται, να γεμίζει με άλλα πράγματα εκτός από τον Χριστό. Και πώς θα καταλάβω η καρδιά μου σε ποια κατάσταση είναι? Με ασφάλεια. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο και σύνηθες να δικαιολογούμε την καρδιά μας, να δικαιολογούμε το έργο μας, τις ενέργειές μας, τις σκέψεις μας. Αλλά αυτό είναι απολύτως επικίνδυνο. Πώς θα καταλάβω η καρδιά μου σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ακούγοντας τα λόγια μου. Από τα λόγια μου θα ξέρω πόσο πολύ, πόσο λίγο θα με ευλογήσει ο Θεός. Και μάλιστα από τα λόγια μου που λέω στον άλλον όταν δεν με ακούει κανείς. Μην το πει σε κανένανε, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός έχει επιτρέψει όλα τα μέλη του σώματός μας να μπορούμε να τα έχουμε κατά κάποιον τρόπο υπό έλεγχο. Ένα μέλος του σώματός μας παραμένει ανεξέλεκτο ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε, το στόμα μας, η γλώσσα μας. Και αυτό είναι χάρις Θεού, είναι ευλογία Θεού, είναι το έλεος του Θεού. Γιατί έτσι μας δίνει τη δυνατότητα ο Θεός να καταλάβουμε τι φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Συμπάθεια, τυπάθεια. Σήμερα το κατάλαβα γιατί έπεσα σε αυτό το θέμα, και ενώ μέχρι τώρα έλεγα εντάξει είμαι, εγώ δεν έχω πρόβλημα και το πίστευα. Όμως ο Θεός έφερε μια ευκαιρία, μίλησα με κάποιον, χολή έβγαλα. Μέχρι και θυμό. Και μετά πήγα και προσευχήθηκα και με έλεγξε ο Θεός. Και μου φανέρωσε ένα-ένα σε όλα όσα είπα ότι είχα άδικο. Πολύ εύκολα τα χάνουμε. Πάρα πολύ εύκολα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τη γλώσσα που μας χάρισε. Γιατί μέσα από τη γλώσσα μας καταλαβαίνουμε αυτά που δεν μπορούμε να δούμε.
Δηλαδή ο Θεός μας αποκαλύπτει αυτά που δεν μπορούμε να δούμε μέσα στην καρδιά μας. Το άλλο είναι ο διαλογισμός του πνεύματος που ο Θεός το επιτρέπει. Που δεν ελέγχεται επίσης γιατί είναι η γλώσσα του πνεύματός μας. Με τους διαλογισμούς μας θυμώνουμε. Με τους διαλογισμούς μας στενοχωριόμαστε. Με τους διαλογισμούς μας αγριεύουμε. Και τι είναι οι διαλογισμοί μας? Οι πόνοιες πονηρές. Το έκανε έτσι γιατί και τούτο και εκείνο. Αυτά τα δύο όμως αδερφοί μας φανερώνουν, ο Θεός μας φανερώνει με αυτά τα δύο, τουλάχιστον εγώ αυτά έχω καταλάβει, με αυτά τα δύο φανερώνει ο Θεός στον άνθρωπο, σε μένα, σε σένα, τι φυλάει μέσα η καρδιά σου και τι γνώμη έχει το πνεύμα σου. Που σημαίνει αφιέρωσης μηδέν, άρα και αποτέλεσμα καρποφορία και ευλογία μηδέν. Μηδέν. Και χρειάζεσαι μετάνοια. Εκεί πρέπει να πας στον Κύριο, να πάω στον Κύριο και να πω άθλιος σου, τυδανός, άχρηστος είμαι. Εσύ με ξέρεις καλά, εγώ τον εαυτό μου δεν τον ξέρω. Και όταν μάλιστα μιλάς και η καρδιά σου είναι χαλασμένη, λες πράγματα που δεν πρέπει και χαίρεσαι που τα λες. Λες και ευχαριστιέται η καρδιά σου που λες πράγματα ενώ ξέρεις ότι λυπείται εκ των υστέρων και εκείνη τη στιγμή ότι λυπείται ο Θεός. Λυπείται το Πνεύμα το Άγιο, λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Με τα λόγια μας και με τους διαλογισμούς μας. Γι' αυτό ο Θεός τι θέλει αδερφοί αγαπητοί? Δύο πράγματα τουλάχιστον. Απλότητα και αγαθοσύνη. Αγαθός άνθρωπος δεν πειράζεται από τίποτα. Και ό,τι και να το κάνει δεν πειράζει τώρα ο καημένος, δεν το κατάλαβε. Αγαθός άνθρωπος. Δεν πονηρεύεται. Δεν σκέφτεται πονηρά. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Αν συνεχίσεις αυτό το δρόμο, κινδυνεύει και η σωτηρία της ψυχής σου. Δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει μια καρδιά που δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Σίγουρα δεν θα βλέπεις το Θεό στη ζωή σου. Δεν θα το βλέπεις. Γιατί είναι μακάρι η καθαρή την καρδιά, γιατί αυτοί θα βλέπουν το Θεό στη ζωή τους. Θα τον βλέπουν δυνατό, ζωντανό, να ενεργεί. Από όλους αυτούς λοιπόν αφιερωμένος ήταν μόνο ο Ελισέ. Γι' αυτό και όταν έφτασε εκεί, να τα ξαναπούμε, ο Θεός τον ευλόγησε τόσο πολύ που του χάρισε το αίτημα της καρδιάς του, που ήταν ωραίο αίτημα, ήταν αχόρταγος στην ευλογία του Θεού. Και είναι ωραίο αυτό. Θέλω να με ευλογήσεις. Σε ευλόγησα πιο πολύ, Κύριε. Πιο πολύ ακόμη. Λέω σε μερικούς αδερφούς, όχι από την εκκλησία μας, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Είμαι ευλογημένος, μου λέει. Αδερφέ, δεν θέλεις πιο πολύ να σε ευλογήσει? Ο Ελισέ ήταν ευλογημένος, αλλά ήθελε πολύ περισσότερο. Τι? Διπλάσια μερίδα ακόμη ευλογίας από τον Ηλία. Δηλαδή αν είχε σκεφτεί θα ζήταγε και τριπλάσια, λέω εγώ, αφρόνος, γιατί προσθέτω στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί, να φυλάξει την καρδιά μας και τις σκέψεις μας. Και ξέρετε πως τη φυλάει? Μας έχει δώσει ένα ωραίο τρόπο. Πήγαινε, λέει, στο ταμείο σου, παιδί μου, τακτοποιήσουμε τους ανθρώπους μπροστά μου, με μένα. Και το ζήτημά σου, ποιο είναι το ζήτημά σου? Παράπονο, θυμός, αγανάκτηση? Ποιο είναι το ζήτημά σου? Αδικία σου κάνανε? Λοιπόν, ας γνωρίζεις τούτο στο Θεό, μετευχαριστίας που υπάρχει αυτή η διέξοδος, γιατί αν δεν υπήρχε χαθήκαμε. Με προσευχή και δέηση, και τότε με τα βεβαιότητας ο Χριστός θα έρθει, και μάλιστα ο Θεός της ειρήνης, και θα κάνει δύο πράγματα θαυμαστά που τα χρειαζόμαστε. Θα καθαρίσει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού.
και τότε θα ξαναβγούμε αφιερωμένοι στο Θεό. Με ζήλο. Με ζήλο για το θέλημα του Θεού, για το έργο του Θεού. Ο Ελισέ λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος που μακάρι να μας κάνει ο Θεός έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό το αίτημα του Ελισέ μας αφορά πάρα πολύ. Όπως ο Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου του Ηλία και εμείς κατά το Λόγο του Θεού θα ζητήσουμε διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από αυτή που ο Χριστός έδωσε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και δεν το ζητάμε για αποεγωισμό, αλλά για τη δόξα του Χριστού και επειδή είναι και γραμμένο κατά το θέλημά Του. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα του πρώτου. Αλλά εμείς θα είμαστε. Ξέρετε πόσο εύκολα χάνουμε το δρόμο μας. Ξέρετε πόσο σοβαρό θα είναι να βλέπω ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να μην ευλογεί εμένα. Δεν είναι φοβερό? Για να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση, αδερφοί, να καθαρίζουμε συχνά πυκνά δια του Λόγου του Θεού και την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι άθλοι. Άθλοι, εις πολλάπτεο με άπαντες. Κανένας δίκαιος δεν υπάρχει. Μας δίνει όμως αυτή την αγαθή ευκαιρία ο Θεός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ελισέ λοιπόν όταν βγήκε, οι προφήτες τον είδαν και κατάλαβαν, πώς το κατάλαβαν, ο Θεός το φανέρωσε, η όψη του Ελισέ. Πάντως βλέπεις και καταλαβαίνεις τον άνθρωπο τον οποίο έχει ευλογήσει ο Θεός. Πρώτα-πρώτα δεν είναι συνοφριωμένος, δεν είναι άγριος. Δεν λέει λόγια παράξενα, πικρά. Αλλά ένας χαρούμενος άνθρωπος που δοξάζει, ευχαριστεί και ευλογεί τον Κύριό του. Τον είδαν, τον κατάλαβαν και τον προσκύνησαν γιατί ήταν αυτός τον οποίο ο Θεός εξέλεξε να συνεχίσει το έργο του. Αλλά τώρα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, και το μεγάλο πρόβλημα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αποκάλυψει ότι ο Κύριος σήμερα, εκείνη την ημέρα, θα έπαιρνε τον Ηλία πάνω το κεφάλι του Ελισέ. Όταν τον είδαν, λέει, είναι 50 άντρες εδώ. Να τους στείλουμε να ψάξουν να βρούνε τον Ηλία. Γιατί μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να τον πέταξε σε καμιά κοιλάδα, σε κανένα βουνό. Άρα είχαν αποκάλυψη, αλλά δεν είχαν πιστέψει στην αποκάλυψή τους. Ξέρανε, αλλά δεν πιστεύανε. Ξέρανε με το μυαλό, αλλά με τα έργα τους δεν πιστεύανε. Πίστη τους δηλαδή δεν είχε πραγματικά έργα πίστεως. Άκου τι σκεφτήκανε. Άκου τι φοβηθήκανε. Άνθρωποι προφήτες. Άνθρωποι του Θεού που λέγανε σήμερα θα τον πάρει ο Κύριος. Και μετά λένε, λες να τον πέταξε πουθενά ο Κύριος. Ωραία, ωραία αποκάλυψη έχουν για το Θεό. Και ο Ελισέ λέει, μην πάτε. Αλλά τόσο πολύ θέλανε και λέει η γραφή, ντράπηκε ο Ελισέ. Ντράπηκε για λογαριασμό τους. Ντράπηκε που δεν επίθοντο στα λόγια τα Άγια και τα αγαθά του Ελισέ. Πρέπει να πάτε, ο Κύριος τον πήρε για να τον πετάξει. Τον πήρε για να τον έχει κοντά του. Πόσο σοβαρό είναι να αμφιβάλλουμε για τις ενέργειες του Θεού και για την αγάπη του Θεού. Άραγε, είναι στον ουρανό, τον έβλεπες πως ζούσε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά είδα ένα ενύπνιο που ήταν λυπημένος. Μα τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Ένας άνθρωπος Άγιος του Θεού που θα είναι στον ουρανό θα τον δείξει ο Θεός λυπημένο, κοιλιακόν, καρδιακόν και άθλιο ενύπνιο. Το οποίο όμως μπορεί, αν το δεχτεί κάποια αστήριχτη ψυχή, να πει λες να τον πήρε και να τον πέταξε. Λες να τον πήρε και να τον πέταξε σε κοιλάδα, σε τέτοιο, σε καμιά κόλαση εκεί πέρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Όταν βλέπουμε το Λόγο του Θεού να τον πιστεύουμε. Γιατί είναι το μόνο βέβαιο που έχουμε στη ζωή μας.
να τον πιστεύουμε. Τώρα δεν λέω στην αδυναμία μας, αλλά λέω την απιστία μας και μάλιστα την άφρονα, την ανόητη απιστία μας. Άκου, τον πήρε ο Θεός και ο Ελισέ τον είδε με άμαξα πυρός και τον πήγε μια βόλτα και τον πέταξε μέσα σε μια κοιλάδα. Ντράπηκε ο Ελισέ και λέει πηγαίνετε αφού θέλετε. Πήγαν, τρεις μέρες και τρεις νύχτες ψάχνανε. Θα τον βρούμε που θα πάει. Κάτω από κανένα δέντρο θα έχει σκηνώσει. Θα τον βρούμε. Γυρίσανε άπρακτοι. Δεν είπαν τίποτα βέβαια. Εκεί στην Ιεριχώ όμως ήταν κάποιοι νεαροί και πλησίασαν τον Ηλισέ με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ. Τα ύδατα της περιοχής είναι κακά, μάλλον αλμυρά πρέπει να ήταν, μάλλον. Κακά βρώμικα, εν πάση περιπτώσει, για να μην προσθέτω, γιατί φοβάμαι να προσθέτω, γιατί μάλλον κάνω λάθος όταν προσθέτω. Βρώμικα, με οποιοδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα η περιοχή να είναι άγονος. Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όταν τα ύδατα που βγαίνουν, που ζούμε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, είναι κακά, τότε υπάρχει ακαρπία. Άκαρπα. Ωραία περιοχή η Ρηγός. Την λέγανε μάλιστα των Φινίκων πόλη. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ύδατα ήταν βρώμικα. Αλμυρά θέλεις, με πίσα θέλεις, ξέρω εγώ με τι ήτανε. Και όταν τα ύδατα, και τα ύδατα είναι τα λόγια μας, όπως τα ύδατα τα ζώντα είναι ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, όταν υπάρχει ψεύτικη διδασκαλία, όταν υπάρχει αμαρτία στα λόγια μας, όταν υπάρχει υπερηφάνεια, οποιαδήποτε μορφή που βρωμίζει τα ύδατα, καθιστούν τα βρώμικα ύδατα όλη την περιοχή άκαρπη. Ούτε ένα δεντράκι δεν μπορεί να φυτρώσει. Το πρόβλημα το είδανε, το είχανε. Σκεφτόντουσαν, για σκέψου αν ήταν καθαρά τα ύδατα, τι ωραία που θα ήταν η Ιεριχώς. Η Ιεριχώ, τι ωραία βλάστηση θα είχε, με τόσο πολύ νερό αλλά βρώμικο. Είναι πολύ λογάς. Τος λέει, 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 λέει και όλο βρωμίζει. Και όλο λερώνει. Γιατί η καρδιά του είναι βρώμικη. Οι σκέψεις του είναι βρώμικες. Όπως ήμουν εγώ σήμερα το απόγευμα, το μεσημέρι. Όμως, όταν πας στον Κύριο, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει γιατριά. Δεν σκέφτηκαν πώς θα γίνει αυτό, αλλά σκέφτηκαν ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και πήγανε στον Ηλισέ και του λένε, τι θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Ηλισέ είπε κάτι επίσης πολύ ωραίο, φέρτε μου μια φιάλη κενή. Έτσι γίνεται η διόρθωση. Με το να κενώσουμε, γιατί η φιάλη είναι ασκεύος. Έτσι γίνεται η διόρθωση. Να κενώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα πει αφιέρωση. Από όλες τις σκέψεις μας και από όλες τις επιθυμίες μας και από όλα τα βάσανά μας. Φέρτε μία φιάλη κενή και βάλτε μέσα σε αυτήν άλλας που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε τα ύδατα θα θεραπευθούνε. Θα δεις τότε πως θα λαλείς αν λαλείς λόγια Θεού. Θα δεις πως τα λόγια σου είναι άγια. Θα δεις πως θα έχεις αποτέλεσμα, θα έχεις καρπό, θα έχεις βλάστηση. Και αφού γέμισε μία φιάλη κενή, όμως κενή με αλάτι, έριψε το αλάτι εκεί. Βλέπετε, δεν μπορούσε να πει φέρτε μου μια χούφτα αλάτι να το ρίξω. Όχι, χρειάζεται φιάλη. Χρειάζεται το σκεύος του Κυρίου, το αδειασμένο, το αφιερωμένο, το καθαρισμένο. Γιατί μόνο με τη φιάλη θα έχει αποτέλεσμα. Και αφού γέμισε επλήστη Πνεύματος Αγίου
το σκεύος και αφού γέμισε τη φιάλη με αλάτι, το έριξε στα ύδατα και είπε ο Κύριος, τώρα υγείανα τα ύδατα αυτά, τώρα πια δεν θα υπάρχει εδώ ούτε θάνατος ούτε ακάρπια. Μα τόσο εύκολο ήτανε. Μας φαίνεται δύσκολο και πράγματι είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό που έκανε ο Ελισέ, αλλά πιο δύσκολο και πιο μεγάλο θαύμα είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο Χριστός. Να μας φέρει, να μας αδειάσει, όπως λέει η Γραφή, πας μαθητής, μαθητευθείς, πας γραμματεύς, μαθητευθείς στα περί της Βασιλείας των ουρανών, αδειάζει, μοιάζει με τον οικοδεσπότη που αδειάζει το σπίτι του από όλα. Αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Χριστό, να αδειάσουμε από όλα, από φιλοδοξίες, από γνώμες, από υπερηφάνειες, από ντροπές, από εξευτελισμούς, από όλα, από αδικίες, είτε εις βάρος μας είτε εις βάρος κάποιον από μας. Και τότε έρχεται ο Κύριος και το πληρώνει αυτό το αδειασμένο μπουκάλι, αυτό το αδειασμένο σκεύος, από όλα τα παλιά, παλαιά και νέα βγάζει, και τα παλιά που δεν τα θυμάται πολλές φορές, αλλά και τα νέα τα βγάζει. Αν δεν τα βγάλει, είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό, δεν μπορεί να γεμίσει με αλάτι αυτό το σκεύος ο Χριστός. Αν τα βγάλει, το γεμίζει. Και ότι βγαίνει μετά από εκεί, τι είναι? Είναι αγιασμός, καθαρότητα και θεραπεία. Φέρνει θεραπεία. Και ο Κύριος λέει, υγεία να τα ύδατα. Τώρα πια ούτε θάνατος, ούτε ακάρπια. Και ιάθησαν τα ύδατα, μόνιμη θεραπεία, μόνιμη ίαση. Μέχρι της ημέρας ταύτης, κατά τον λόγο του Ελισέ, του Κυρίου που ελάλησε αυτός. Να είμαστε έτσι, αδερφοί. Ένα σκεύος καθαρισμένο, αγιασμένο, όμως γεμάτο με το Πνεύμα το Άγιο. Γεμάτο. Και μπορούμε, όχι εμείς, αλλά ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και μετά τα λόγια μας θα φέρουν θεραπεία. Θα παρηγορούμε και θα έχει παρηγοριά ο λόγος μας. Θα στηρίζουμε και θα στηρίζει ο λόγος μας. Θα ενισχύουμε και θα ενισχύει ο λόγος μας. Γιατί δεν θα είναι λόγος ανθρώπινος πια, αλλά θα είναι ο λόγος του Θεού μέσα από τον άνθρωπο. Πολύ το θέλω, πολύ το επιθυμώ για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο. Ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε μια τέτοια εκκλησία, ένας τέτοιος λαός, γιατί η πατρίδα μας τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται. Τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Και από εκεί ανέβηκε στη Βεθήλ, πήρε ακριβώς το δρόμο της επιστροφής, Ιεριχώ, Βεθήλ, μέχρι να φτάσει στο τέλος στη Σαμάρια, που είναι και η κατοίκησή του, που ήταν και είναι και θα παραμείνει η κατοίκησή του Ελισέ, εκεί που τον είχε βάλει ο Θεός, μέσα στο χώρο της απόλυτης αμαρτίας του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Καθώς όμως ανέβαινε, βγήκαν μερικά παιδιά νέοι ή παιδιά μικρά που ενέπαιζαν αυτόν και του έλεγαν, ανάβανε, ανάβανε φαλακρέ, ανάβανε φαλακρέ. Η λέξη ανάβαινε δεν είναι ανέβα την ανηφόρα, το διάβασα αυτό και σας το λέω και μ' άρεσε που το διάβασα, γι' αυτό σας το λέω. Είναι για πήγαινε σαν τον Ηλία και εσύ, πάλι ο φαλακρέ που νομίζεις ότι τον πήρε στη θέση του. Ανέβαινε και εσύ απάνω στον ουρανό αν μπορείς, ανέβαινε. Δηλαδή ντρόπιαζαν όχι τον Ελισέ για αυτό που τον είχε κάνει ο Θεός, αλλά ξεφτύλιζαν το Θεό για αυτό που έκανε στον Ελισέ. Και έτσι μπορώ να καταλάβω την ανταπόκριση του Θεού αλλά και του Ηλία. Ανάβαινε και εσύ, πήγαινε και εσύ με τον Ηλία θα πας εκεί πέρα. Φοβερό είναι όμως, είναι μεγάλη προσβολή. Και μ' άρεσε που το διάβασα, γι' αυτό σας το λέω, είπα. Μαζί με τον Ηλία θα πας κι εσύ. Να, έτσι θα καταντήσεις κι εσύ. Τον είδες τον Ηλία, πάει ο Ηλίας.
Άρα είχε γίνει, τα παιδιά για να το ξέρουν αυτό, είχε γίνει κουβέντα. Προϋπήρχε ιστορία. Είχαν γίνει πολλές κουβέντες πιο μπροστά πριν να φτάσουν τα παιδιά να λένε τέτοια πράγματα. Φοβερό, αδερφοί. Και μάλιστα φοβερό μπροστά σε παιδιά, αλλά φοβερό και μπροστά σε οποιονδήποτε αδερφό. Είχαν μολύνει με τις κουβέντες τους, πιθανόν και οι προφήτες αλλά και άλλοι, είχαν μολύνει τις καρδιές των παιδιών. Απίστευτο. Ήτανε αυτό που ο Θεός δεν άντεξε. Όπως δεν άντεξε αργότερα στην Καινή Διαθήκη τον Ανανία και τη Σαπφύρα, οι οποίοι πρόσβαλαν το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για το θέλημα του Θεού, αλλά είναι τυφλωμένοι από το θέλημα το δικό τους. Για να φτάσουν τα παιδιά να πούν τέτοιο πράγμα στον Ελισέ, στη Βεθήλ, σκεφτείτε τι προϊστορία υπάρχει. Γι' αυτό ο Θεός είναι αγαθός, δίκαιος. Δεν θα τα αφήσει έτσι. Και ο Ελισέ στράφει και ειδών αυτά. Μέσα από τον Ελισέ έβγαινε πάντοτε η φωνή του Πνεύματος Αγίου. Κατηράστη αυτά στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι μία ανθρώπινη. Τα λόγια του Ελισέ δεν είναι ανθρώπινη ενέργεια. Ούτε προς ευλογία, ούτε προς κατάρα. Είναι ο άνθρωπος ο αφιερωμένος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν είναι ότι δεν άντεξε ο άνθρωπος Ελισέ την προσβολή, είναι ότι δεν άντεξε ο Θεός την προσβολή. Γιατί αν ήταν ανθρώπινο, τότε ο Θεός δεν θα απαντούσε. Αλλά επειδή δεν ήταν ανθρώπινο, ο Θεός απάντησε. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται από τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να δεσμεύεται από τον Θεό. Αν πω δηλαδή σε σένα να πέσει φωτιά, επειδή αγρίεψε, επειδή με αδίκησες, δεν με ακούσει ο Θεός. Αν όμως μέσα από το στόμα μου μιλήσει ο Θεός, όπως ο Πέτρος που είπε «Το Πνεύμα το Άγιο εψεύστης, το βλασφήμησες, γι' αυτό θα πέσεις νεκρός». Δεν μίλησε ο Πέτρος. Γιατί αν μίλαγε ο Πέτρος θα λέγει ο Θεός «Άσε με βρε Πέτρο τώρα, συγγνώμη Θεέ μου, τι είναι αυτά που λες, αυτός θα τον ευλογήσω, είναι αμαρτωλός, θα τον σώσω, τον αγαπάω». Αλλά ο Θεός μίλησε. Και πώς ξέρουμε όταν μιλάει ο Θεός? Από το αποτέλεσμα. Αν η ενέργεια είναι δική μας, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Αν οι ενέργειες και τα λόγια είναι δικά μας, τα αποτελέσματα είναι ακριβώς έτσι πως θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό και πάλι από τα λόγια μας θα καταλάβουμε την ανταπόκριση του Θεού, τα λάθη και τα σωστά τα δικά μας. Και όταν το πω αυτό, εξήλθον λέει εκ του δάσους, εκεί στην περιοχή της Βεθήλ, δύο αρκούδες που έφαγαν, διεσπάραξαν από αυτά το σύνολο των παιδιών 42 παιδιά. Όλα, μερικά, τα περισσότερα, πάντως λέει εστί εσπάραξαν εξ αυτών 42 παιδιά. Η αλήθεια ήταν ότι όταν το πρωτοδιάβασα ενοχλήθηκα, αλλά σήμερα μου εξηγήθηκε, σήμερα κατάλαβα από κάτι που διάβασα έτσι τυχαίο, κατάλαβα ότι με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, τι λέμε, τι προϊστορία υπήρχε για να βγούνε 42 τουλάχιστον παιδιά και να κοροϊδεύουνε το δούλο του Θεού, τον άνθρωπο του Θεού, πάνω σε αυτά που είχε κάνει ο Θεός. Βλασφήμισαν το Θεό, πρόσβαλαν το Θεό. Και ο Ελισέ δεν αγανάκτησε, αλλά πληρώθηκε Πνεύματος Αγίου και μίλησε. Και η απόδειξη είναι ότι αυτό που είπε δεν ήταν ανθρώπινο, ήταν από το Θεό, γιατί αμέσως εκπληρώθηκε. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί. Όχι να προσέχουμε τι λέμε όπως τα παιδιά, αλλά να το προσέχουμε τι προετοιμάζουμε. Τι δημιουργούμε με τα λόγια μας και με τις σκέψεις μας
στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, στην παρέα μας, στους αδελφούς μας. Δημιουργούμε, αδελφοί αγαπητοί, δημιουργούμε κρίση Θεού. Μπορούμε να δημιουργούμε ευλογία Θεού όμως, για όλους. Αλλιώς δημιουργούμε κρίση Θεού, η οποία δεν αργεί να έρθει. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Ο Κύριος τι λέει? Προσέχετε μην αγγίξετε τους κεχρισμένους μου. Τους κεχρισμένους μου. Ναι, αλλά κεχρισμένος είναι, αλλά βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο είναι, αλλά τι είπα, κεχρισμένος του Κυρίου είναι. Θυμάμαι μια φορά ήμουν μικρός, μόλις είχα μπει στην εκκλησία και είχε, όχι μόλις, είχαν περάσει χρόνια, γιατί είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο τον Τίνο. Και κάτι έγινε, θυμώσαμε, κάου του κόβω ένα χαστούκι. Πηγαίνω στην εκκλησία, έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, μην εγγίζετε τους κεχρισμένους του Κυρίου. Εγώ έμεινα κόκαλο. Δεν ήξερε τίποτα. Λέω δηλαδή, μου έδωσε να καταλάβω, δεν ξέρω τι σου είπα. Του λέω, εσύ δεν ξέρεις τι μου είπες, αλλά εγώ ξέρω τι μου είπες. Μην αγγίζετε τους κεχρισμένους του Κυρίου. Είναι κεχρισμένος του Κυρίου, πρόσεξε τι λες. Όταν λες πετροβολείς, πετάς πέτρες, λιθοβολείς και χειρότερους λίθους από τα λόγια δεν υπάρχουν. Στον Ιερεμία λέει η Γραφή ότι αποφάσισαν και είπαν να σθανατώσομεν αυτόν με τα λόγια μας. Τα λόγια μας θανατώνουν και μάλιστα, για να το πω πιο γραφικά τελειώνοντας, θα διαβάσω αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Τη γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Ακούτε, είναι το εργαλείο του Θεού για να καταλάβω την καρδιά μου. Ουδείς των ανθρώπων, εγώ μπορώ, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Και ακούτε, είναι ακράτη των κακών, μεστή γεμάτη θανατηφόρου φαρμάκου. Φαρμακώνεις τον άνθρωπο, τον δηλητηριάζεις. Και μάλιστα με θανατηφόρο δηλητήριο. Αυτό είχαν κάνει στα παιδιά. Τα φαρμάκωσαν, τα δηλητηρίασαν με θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και η κρίση είναι μεγάλη. Μην περιμένουμε ευλογία και βρισκόμαστε σε κρίση Θεού, αδερφοί. Γι' αυτό τι προετοιμάζεις, τι εργάζεσαι, όταν κοιμάσαι, όταν σκέφτεσαι, όταν προσεύχεσαι. Εκπείρασας τα λέω αυτά, είναι παθήματα που τα έχω ζήσει. Στην προσευχή μου να θυμώνω, το ξέρετε. Γιατί η καρδιά μου δεν ήταν καθαρή. Όταν προσεύχεσαι, όταν σκέφτεσαι, όταν μιλάς με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, όταν μιλάς με τον κολλητό σου, ο Θεός να μας φυλάει για τους κολλητούς αδελφούς. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν πλησιάζεις αυτόν που είναι ο παδός σου, συμφωνεί με μένα αυτός, άρα μπορώ να το πω όσα θέλω. Ναι, αλλά πρόσεξε τι προετοιμάζεις στη ζωή σου. Δημιουργείς το μέλλον σου. Το δημιούργησες το μέλλον σου. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μετανοήσουμε. Εγώ μετανοώ, Κυρία μου, όλη μου την καρδιά. Μετανοώ με όλη μου την καρδιά. Δεν θέλω, αδερφοί, να προετοιμάζω κρίση στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου. Θέλω να με βοηθάει ο Θεός να εργάζομαι ευλογία, την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι άριστο να ταπεινωθούμε, να συντρίψει ο Θεός την καρδιά μας, να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας και να πούμε συγγνώμη, Κύριε, σου ζητάω συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου. Μην το λάβεις υπόψη σου. Σε σένα μάρτησα, το Πνεύμα σου το Άγιο λύπησα. Σου ζητάω συγγνώμη με όλη μου την καρδιά.
Βγάλ το από πάνω με αυτό το θανατηφόρο φάρμακο. Το θανατηφόρο δηλητήριο, βγάλ το από πάνω μου. Και φέρε μου την ευωδιά του Χριστού, Κύριέ μου, και την ευλογία του Θεού. Αμήν. Μετανοούμε. Όποιος μετανοεί να σηκώσει τα χέρια του. Και τα δύο χέρια, αμήν. Και τα πόδια, αν μπορούσα να σηκώσω, θα τα σήκωνα. Κύριέ μου, βοήθησέ μας. Μετανοούμε, Χριστέ μου, μετανοούμε. Αλλά λέει η Γραφή, ο εξομολογούμενος και περαιτών, αυτός θα ελεηθεί. Δεν φτάνει να μετανοήσουμε, αλλά και να παραιτηθούμε από αυτό. Και πώς θα παραιτηθούμε από αυτό? Αν έρθει ο Χριστός με το αίμα του και καθαρίσει την καρδιά μας, τότε παραιτηθήκαμε. Να ψάλουμε τον ύμνο 351.